We are here where democracy was born millennia ago, and yet this is a time when democracy is under threat by all sorts of anti-establishment parties, by a wave of populism. Do you fear for the survival of liberal democracy as we know it? Δεν φοβάμαι, με την έννοια ότι είμαι δηλός, αν θέλετε, απέναντι σε αυτό που πρέπει να κάνω. Αλλά έχω αγωνία για τη δημοκρατία. Με την έννοια ότι εάν δεν προστατεύεις τη δημοκρατία καθημερινά, η δημοκρατία απειλείται. Το έχω πει, είναι εύθραυστο αγαθό η δημοκρατία και έχει ανάγκη από προστασία. Γιατί είναι στοιχείο του ίδιου του πολιτισμού μας. Βλέπω με μεγάλη αγωνία αυτή την άνοδο ακραίων κομμάτων που θυμίζουν τους εφιάλτες του φασισμού και του ναζισμού. Και πρέπει να ζητήσουμε τις αιτίες. Δεν αρκεί να παρατηρούμε το φαινόμενο αυτό. Πρέπει να ζητήσουμε τις αιτίες. Και τις αιτίες τις ξέρουμε. Αν καταπολεμήσουμε τις αιτίες, υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, υπερασπιζόμαστε τον πολιτισμό μας. What do you see is the biggest threat and the biggest target for these populist groups that you're talking about? Is it because Greece, like others, are frontline countries in this refugee influx? Is it because of the economy? What is it that is the biggest challenge? Η μέγιστη πρόκληση αυτή τη στιγμή, κατά την εκτίμησή μου, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο, είναι η καταπολέμηση των ανισοτήτων. Ζούμε μια οικονομική πολιτική η οποία διευρύνει τις ανισότητες, μειώνει το κοινωνικό κράτος, δημιουργεί προϋποθέσεις ρήξης του κοινωνικού ιστού. Αυτό είναι εκείνο που διευκολύνει όλες αυτές τις δυνάμεις του λαϊκισμού και πολύ περισσότερο τις εχθρικές προς τη δημοκρατία δυνάμεις του φασισμού και του ναζισμού να επιβιώνουν. Υπάρχει όμως και μια άλλη αιτία. Είναι η αιτία των πολέμων που δημιουργούν πρόσφυγες. Και υπάρχουν ρατσιστικά φαινόμενα τα οποία επιχειρούν να πούν ότι μέσα στην κρίση έχουμε και αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν ο κόσμος μας, ο πολιτισμός μας, η δημοκρατία μας πρέπει να υπερασπιστούν τον άνθρωπο από τις ανισότητες, από τη μία πλευρά και από την άλλη, να υπερασπιστούμε τον άνθρωπο στο πρόσωπο των προσφύγων. Βεβαίως και πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Αλλά πρέπει να κάνουμε τη βασική διάκριση. Άλλο η τρομοκρατία και οι λόγοι που τη γεννούν και άλλο ο άνθρωπος που πρέπει να τον προστατεύσουμε. Γιατί αν δεν τον προστατεύσουμε, τότε αν αποκτήσουμε και εμείς φοβικά σύνδρομα απέναντι στον άνθρωπο και τον πρόσφυγα, τότε από εκεί πέρα φοβάμαι ότι παίζουμε στο γήπεδο, ας το πω έτσι, όλων αυτών των ακραίων δυνάμεων που επιβουλεύονται την δημοκρατία. Do you believe that Europe has failed to come up with a joint project in order to deal with the refugees? This is a continent that is rich, that has 500 million people. Can it not deal with a million refugees? What should Europe have done? Δεν έπρεπε να ευνηδιαστεί. Διότι ήδη τα πρώτα σημάδια τα είχε. Η Ευρώπη έχει ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο, το οποίο έχει φτιάξει από το 2008, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Είχε λοιπόν τα εργαλεία. Μπορούσε να δει πάρα πολύ απλά ότι ερχόταν αυτό το φαινόμενο. Επίσης η Ευρώπη έπρεπε να παρέμβει γρήγορα για να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι χρειάστηκε η παρέμβαση των ΗΠΑ μετέπειτα της Ρωσίας και πολύ ύστερα της Ευρώπης. Ήταν δουλειά της Ευρώπης να το κάνει. Το έλεγα από νωρίς στους ομολόγους μου. Αυτό ήταν δουλειά της Ευρώπης να το κάνει. Δυστυχώς η Ευρώπη έχει καθυστερήσει σε αυτά τα πράγματα και ευνηδιάστηκε και από το προσφυγικό. Πέραν του ότι δείξαν ορισμένοι λαοί της Ευρώπης, δεν θέλω να μπω σε ονόματα, ότι δεν έχουν την ευρωπαϊκή παιδεία για να αντιμετωπίσουν τον άνθρωπο. Γιατί οι αξίες οι ευρωπαϊκές είναι κοινές. Δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε στην Ευρώπη για να προστατευτούμε από φόβους του παρελθόντος. Στην Ευρώπη είμαστε γιατί έχουμε τις ίδιες αξίες και τις ίδιες αρχές. Και ό,τι κόστος και να έχει αυτό, εμείς παραδείγματος χάρη ως Έλληνες, έχουμε τεράστιο κόστος οικονομικό, κοινωνικό για την παραμονή μας στην Ευρώπη. Υπερασπιζόμαστε αυτή την παραμονή και υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη. Δυστυχώς άλλοι λαοί, άλλοι ομολογοί μας, άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν αυτή την οτροπία. Πρέπει να την αποκτήσουν. Ευρώπη χωρίς αλληλεγγύη δεν υπάρχει. Σας θυμίζω την κραυγή αγωνία του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, του Προέδρου της Κομισιόν. Ευρώπη, το τονίζω, χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς αρχές, χωρίς αξίες, δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο το νόμισμα, δεν είναι μόνο η οικονομία. Είναι για να υπηρετεί τον άνθρωπο η οικονομία και όχι το αντίθετο. We've had Brexit, a vote for Brexit in Britain.
We've had Brexit, and there are other European EU nations, for instance, Hungary and the like, which are calling for potentially a two-tier Europe, a Europe that will not have a center or one focus. Do you think that's likely or possible? Όχι. Δεν είναι εφικτό. Η Ευρώπη θα υπάρξει με ένα πρόσωπο, με μία ταχύτητα, δεν θα υπάρξει καθόλου. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ιανός, για να σας θυμίσω την αρχαία παράδοση των Ρωμαίων. Τέτοιος ιανός λοιπόν να γίνει η Ευρώπη, τότε απλώς θα είναι μια χαλαρή ένωση κρατών, αλλά πάντως θα έχει αποτύχει να υπερασπιστεί τους λόγους για τους οποίους γεννήθηκε. Σας θυμίζω, γιατί γεννήθηκε η Ευρώπη. Γεννήθηκε για να μην ξαναζήσουμε τους εφιάλτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Και αυτό προϋποθέτει μια Ευρώπη όπου υπάρχει αλληλεγγύη και ισότητα. Ισότητα μεταξύ των λαών. Ισότητα αναλογική, που σημαίνει ίση μεταχείριση ουσοδός ομοίων καταστάσεων, αλλά και άνιση μεταχείριση ουσοδός ανώμοιων καταστάσεων. Αν δεν ζήσουμε λοιπόν αυτή την αλληλεγγύη και αυτή την ισότητα, αν δεν βαδίσουμε από κοινού αυτό το δύσκολο δρόμο, αν δεν καταλάβουμε ότι η Ευρώπη υπερασπίζεται με τις αρχές και τις αξίες της, την παγκόσμια δημοκρατία και τον παγκόσμιο πολιτισμό, δεν είναι σοβινισμός ευρωπαϊκός αυτό. Είναι μια αλήθεια. Η Ευρώπη είναι η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού. Αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε. Και με δύο ταχύτητες δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι ο λίγον ή πολύ Ευρωπαίος. Ή είσαι Ευρωπαίος ή δεν είσαι. Here we are at the Athens Democracy Forum. Paul Krugman, the Nobel Prize winning economist, who we're going to be talking to also on this program, has said that Greece, he said it yesterday, would be better off outside the Eurozone. What do you think, after all this pain of keeping Greece inside the Eurozone? Να τονίσω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τον Paul Krugman και λόγω, αν θέλετε, της ακαδημαϊκής μου ιδιότητας. Έχω διαβάσει τα πάντα σχεδόν από αυτά που έχει γράψει και είναι κορυφαία. Δεν σημαίνει όμως ότι συμφωνούμε και σε όλα τα πράγματα. Συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τις ακρότητες του νεοφιλελευθερισμού, τις ανάγκες να μπουν κανόνες στις αγορές και στους οίκους αξιολόγησης. Αλλά ειλικρινά διαφωνώ σε αυτό το τομέα, διότι πρώτον, Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης θα είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Από τη στιγμή που μπαίνει στην Ευρωζώνη, θα τον ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο και θα επιχειρήσει να γίνει καλύτερη, ας το πω έτσι, πιο δίκαιη η Ευρωζώνη. Να αποκτήσουμε κοινή οικονομική πολιτική, να αποκτήσουμε κοινές θεσμικές βάσεις. Εάν βγει από την Ευρωζώνη υπ' αυτές τις συνθήκες, η κίνδυνη είναι πολύ μεγαλύτερη. Και θα σας πω κάτι και μην το εκλάβετε αυτό, ότι είναι μια ελληνική αλαζονία. Επειδή ενδιαφέρομαι πάρα πολύ και ενδιαφέρεται ο ελληνικός λαός με τόσες θυσίες για την ίδια την Ευρώπη και το μέλλον της, θέλω να σας πω ότι όσοι σκέφτηκαν ότι μπορεί και η Ευρωζώνη να μείνει αλόβητη μετά από μια έξοδο της Ελλάδας ή έστω και ενός μέλους της, κάνουν μεγάλο λάθος. Η έξοδος της Ελλάδας θα είχε τεράστια προβλήματα για την Ελλάδα, αλλά θα είχε και προβλήματα για την Ευρωζώνη. Θα ήταν σαν να άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ. Όταν δημιουργήθηκε η Ευρωζώνη, να θυμάστε, δημιουργήθηκε για να έχει αυτή την ενότητα και να πολλαπλασιάζεται, όχι να μειώνεται. Δείτε σε ό,τι αφορά το ευρύτερο κάδρο της Ευρώπης. Τι πρόβλημα παρουσιάζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή λόγω του Brexit. Εγώ πιστεύω ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο χάνει ένα κομμάτι από τη γοητεία του, αλλά αντιστοιχώς χάνει και η Ευρώπη ένα κομμάτι από τη δική της γοητεία. Άρα λοιπόν η Ευρώπη είναι φτιαγμένη για να αυξάνεται και να πληθύνεται, για να το πω έτσι, όχι για να αρχίσει να μειώνεται. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα ήταν καταστροφικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη οποιαδήποτε έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ιδίως υπό τις σημερινές συνθήκες. And one final question. Greece has had several bailouts since 2010, I think three bailouts. The last one last year was $86 billion bailout and it required very serious, precise economic reforms. Unfortunately, say your partners, Greece has only enacted two of the 15 reforms required to release the next tranche of bailout money, which is about 2.8 billion euros. Why is Greece falling so way behind on its schedule, on its commitments? Δίχως να υποτιμώ τα δικά μας λάθη, είναι υπαρκτά, τα έχουμε πει άλλωστε, τα έχουμε ομολογήσει και είναι διαχρονικά λάθη, όπως ξέρετε.
Θέλω να επισημάνω κάτι που λέω στους ομολόγους μου και το έχω πει με όλη την ειλικρίνεια. Στην Ελλάδα ορισμένες μεταρρυθμίσεις επιβλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη βία, ίσως να μην ταιριάζει. Πάντως επιχειρήθηκαν πολύ γρήγορα. Ξέρετε, ένας λαός, μια κοινωνία, χρειάζεται λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί σε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις. Πολλές από τις οποίες πρέπει να σας πω στο παρελθόν, στο πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα, δεν ήταν πάντα προς σωστή κατεύθυνση. Θυμηθείτε ότι στην τελευταία έκθεση που αφορούσε τη δράση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπήρξε ομολογία ότι ορισμένες μεταρρυθμίσεις ήταν σε λάθος κατεύθυνση και ιδίως εκείνες που είχαν δραματική ηφαισιακή επιρροή πάνω στην ελληνική οικονομία. Άρα λοιπόν, χωρίς να υποτιμώ τα λάθη στις καθυστερήσεις για τα οποία ευθυνόμαστε κι εμείς, θέλω να τονίσω στους εταίρους μας ότι αυτή η τόσο ταχεία επιχείρηση μεταρρυθμίσεων δεν είναι πάντα ότι καλύτερο. Θα τις κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύουμε και προσωπικά γι' αυτό, αλλά χρειαζόμαστε λίγο καιρό για να μπορέσει και η ελληνική κοινωνία να ανασάνει. Ειλικρινά, βρισκόμαστε στο όριο της ρήξης του κοινωνικού ιστού. Με τόσες θυσίες και παραμένουμε και όνειρό μας είναι πάντα η Ευρώπη. Ας το καταλάβουν λίγο οι εταίροι μας. Ας περιμένουν πολύ λίγο. Άλλωστε, να σας πω για κάτι. Και εμείς έχουμε αναμείνει μεγάλο χρονικό διάστημα για να εκπληρώσουν δικές τους υποχρεώσεις. Μην ξεχνάτε ότι το θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους είναι μια δέσμευση από το 2012. Και δυστυχώς δεν την έχουν ξεκινήσει και εκείνοι. Όταν λοιπόν μας κοιτάνε στα μάτια, τους κοιτάμε και εμείς στα μάτια και λέμε: ξέρουμε τα λάθη μας, ξέρετε τα δικά σας. Ας αποφασίσουμε ότι ο δρόμος είναι κοινός. Ας έχουν εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, σε ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, με προευρωπαϊκή πορεία. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Και να θυμόνται. Έχουμε πολύ περισσότερη αγωνία για την Ευρώπη εμείς οι Έλληνες, από ότι πολλοί άλλοι λαοί, οι οποίοι δεν πέρασαν αυτές τις δοκιμασίες που περνάμε εμείς. You say agonizing. Greece was the original anti-establishment. You had Alexis Tsipras, your prime minister, who was the first of Europe's anti-establishment politicians to attain democratically elected power. And yet, his popularity has sunk very dramatically. What lesson does that have, do you think, for populist parties who are looking to capitalize on a feeling of anti-establishment around this continent? Ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα δεν μπορεί να βρίσκεται σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να κρίνει ή να πρέπει να κρίνει. Παρατηρώ όλα αυτά που συμβαίνουν και σας διαβεβαιώ ότι ο ρόλος μου δεν είναι να βλέπω αν υπάρχει δημοτικότητα ή όχι, εάν υπάρχουν ορισμένα ζητήματα φθοράς της κυβέρνησης, που πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι κοινά στις κυβερνήσεις καθ' όλο το χρονικό διάστημα της μνημονιακής, ας το πω έτσι, περίοδου της Ελλάδας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φθορά όλων των κυβερνήσεων. Ο ρόλος όμως του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι να αποτιμά ή να παρατηρεί τη φθορά. Ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Συντάγματος είναι να βγούμε από την κρίση το ταχύτερο δυνατό. Γιατί όπως σας είπα, αυτή η κρίση δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε ακραίες δυνάμεις να αποκτούν δύναμη. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, σας διαβεβαιώ και ως καθηγητής, όχι μόνο ως πολιτικός, ότι η Ελλάδα, αυτή η χώρα που ξέρει τι θα πει δημοκρατία, ξέρει, έχει ζήσει δικτατορίες, ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε φαινόμενα σαν τη Χρυσή Αυγή. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ ποτέ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αντί να κοιτάω ποια φθορά υπάρχει ή όχι, εκείνο που πρέπει να κοιτάω είναι πώς μπορούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις από κοινού να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, την ευρωπαϊκή μας πορεία, και το πολιτικό κόστος έρχεται σε πολύ δεύτερη μοίρα στην περίπτωση αυτή. Μόνο μη υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος μπορούμε να αποκρούσουμε αυτές τις μη δημοκρατικές δυνάμεις που έχουμε στον τόπο μας. Και το ίδιο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Γιατί το ίδιο φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα το βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε τι συμβαίνει στη Γερμανία. Μειώνεται η δημοτικότητα της Άγγελα Μέρκελ, παραδείγματος χάρη. Το είναι μια αλήθεια. Σας διαβεβαιώ ότι είμαι περήφανος για την Άγγελα Μέρκελ και την πολιτική που ακολουθεί. Μένει σταθερή σε μια πορεία Ευρώπης, ανθρωπισμού, χωρίς να υπολογίζει το κόστος. Γιατί η ουσία του ηγέτη αυτή είναι τελικά. Το λέω και θα το επαναλαμβάνω. Ο πραγματικός ηγέτης, που είναι άξιος του λαού του και της δημοκρατίας του, διαλέγεται με την ιστορία, όχι με τη συγκυρία. Αυτό είναι το δίδαγμα που πρέπει να πάρουμε όλοι μας.